Καλησπέρα, Πάρη. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Στέργιος και χαίρομαι που ακούω μια τέτοια λογική και από το Στέργιο που κάνει ένα τέτοιο είδου ρεπορτάζ από του ΠΑΟΚ. Γιατί απορώ γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με τον επόμενο αντίπαλο όταν δεν έχει τελειώσει ο τρέχον. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και ότι ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League θα βρει μπροστά τον Απόλλωνα Λεμεσού. Είναι μια ζήτηση που γίνεται στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει Μακάμπι Χαϊφά, αλλιώς αποχαιρετάει τα προκληματικά του Champions League. Οπότε πολύ σωστά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πρέπει να ασχοληθούν με τις ομάδες οι οποίες έχουν μπροστά στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Ο μόνος που μπορεί να ασχολείται για το τρίτο προγραμματικό γύρο είναι ο Παναθηναϊκός μετά την κατάκτηση του κυπέλλου και η ομάδα η οποία μας δικαίωσε χτες στην κουβέντα που είχαμε με τον Δημήτρη και τον Γιώργο στο Λίπερο 107,4. Τι δύο διπλή ευκαιρία όσοι μας άκουσαν, under 2,5 και no goal. Μια τριπλή επιλογή η οποία από μόνη της είχε παντού πάνω από το διπλασιασμό στις δύο βασικές επιλογές. Συνεχίζει να έχει τη λογική του Γιωβάνοβιτς, δηλαδή να μην πάω πίσω και θα βρω εύκολα ή δύσκολα κάποιον. Βέβαια παίζει σε μια ομάδα η οποία δινόταν φαβορή απέναντι στον Παναγό με απόδοση 1-35-0, δεν δέχτηκε γκολ, αλλά και δεν βρήκε δίκαια απέναντι σε μια ομάδα γερμανική, ναι, η οποία θα είναι προς το Champions League. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι μετά τις δύο ήττες της ομάδας του Μάκη Γιατρά της Εθνικής Νέων Ανδρών, εκεί θα πάμε για το σημείο της ημέρας, στις 3 και 4, δηλαδή σε 1 ώρα και 1 τέταρτο. Η εθνική μας καλείται να κερδίσει την Πορτογαλία. Θεωρώ ότι θα την κερδίσει και πάνω από 8,5 πόντους, δηλαδή από 9 πόντους και πάνω, και θα βγάλει αντίδραση μετά από τις δύο ήττες από το Ισραήλ και από την Ιταλία που πλήρωσε την δικιά της απόδοση αρχικά και εν συνεχεία στα δύο αυτά παιχνίδια και θα μας βγάλει μια απόδοση τάξης του 1,87. Τέλεια. Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.